να κατανόμαστε σε εκφράσεις επιτέθηκε κατά του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου Απόστολου Ριζόπουλου, η Δημοτική Σύμβουλος της Μύζωνος Μειοψηφίας Φωτεινή Κοκκινάκη, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του κορυφαίου θεσμικού οργάνου της πόλης. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον Δήμαρχο τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. Θα δούμε ακριβώς τι έχει υποθεί από όλους τους παράγοντες και αναλόγως θα πράξουμε. Εννοείται όμως, το λέω προκαταβολικά για να μην υπάρχει καμία σκιά, ότι φαινόμενα ύβριων δεν τα αποδέχεται η δική μας παράταξη. Έτσι. Συγκεκριμένα δεν είναι ούτε το ύφος μας ούτε το ήθος μας. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να κατανοήσω ότι μερικές φορές σε λόγους εκρήξεων μπορεί να χρησιμοποιούνται κάποιες εκφράσεις από όλους, χωρίς όμως, σας λέω και πάλι, να είναι είτε πολιτική επιλογή είτε θέση της δικής μας παράταξης. Την έκρηξη της κυρίας Κοκκινάκη που επιτέθηκε στον κύριο Ριζόπουλο με απίστευτο υβρεολόγιο προκάλεσε η τοποθέτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης που χαρακτήρισε συνυπεύθυνους τους Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης Συμμαχία για τον Βόλο για τον μπάχαλο που επικρατεί στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το μεσημέρι, η κυρία Κοκκινάκη αναφέρει: «Έρχονται κάποιες στιγμές στη ζωή που με τον τρόπο του κανείς χάνει το δίκιο του. Αυτό συνέβη και σε μένα χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και δεσμεύομαι να μην επαναληφθεί, όσο και από όποιον και αν προκληθώ». Ήδη έχει τοποθετηθεί η κυρία Κοκκινάκη, δεν την ξεπεράσουμε εμείς. Είναι θέμα ατομικό της ίδιας, δηλαδή το πώς συμπεριφέρθηκε σε μια φάση έκρηξης από ό,τι λέει η αντίδραση και από ό,τι λέει, εν πάση περιπτώσει, δεσμεύεται να μην ξαναπροβεί σε τέτοιες ενέργειες. Είχε προηγηθεί στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο αναφορά του Νίκου Παπαπέτρου στις δημοτικές εκλογές του 2014, όταν σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αχιλλέας Μπέος εκλέχθηκε δήμαρχος εξαιτίας και της τάσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, επισημαίνεται μεταξύ άλλων. Ο επικεφαλής της Παράταξης Συμμαχία για τον Βόλο, Νίκος Παπαπέτρος, και η Δημοτική του Σύμβουλος Φωτεινή Κοκκινάκη βρέθηκαν σήμερα στον ίδιο αντικομμουνιστικό βούρκο με τον Αχιλλέα Μπέο. Και τι δεν ακούσαμε από τους δήθεν προοδευτικούς μιμητές των εθνικιστικών φυλάδων της δεκαετίας του 1950 και της αλής του μνήμης Αυριανής για κομμουνιστές που πουλήσανε τη δημοκρατία για ταύτιση της ΛΑΣ με φασιστικά καθεστώτα και άλλα φεδρά. Επανέφεραν και τα γνωστά παραμύθια περί ευθύνης του Κομμουνιστικού Κόμματος για την εκλογή Μπέου του 2014, επειδή το ΚΚΕ αρνήθηκε στις επαναληπτικές εκλογές να πάρει το μέρος του ενός ή του άλλου δήμιου του λαού. Κάνουν πως ξεχνούν βέβαια ότι στις εκλογές εκείνης ήταν οι ίδιοι που σύσσωμοι άδειασαν τον Πατιατά και πήγαν τη δεύτερη Κυριακή με τον Μπέο. Και για να κρύψουν τα βρώμικα παιχνίδια τους, μια που τα κουκιά δεν έβγαιναν και ο βασιλιάς ήταν γυμνός, σκάρωσαν μέσω στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Αναδρανιστάκης, την ψευτιά του καλύτερο Μπέος από τον ΣΥΡΙΖΕΟ. Τους παραδίδουμε στην χλέβη του λαϊκού κόσμου, μια που η πολιτική των κομμάτων τους δεν διαφέρει από αυτήν της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρούν να τσακώνονται για τα μνοερήφια. Κρύβουν τους πραγματικούς ενόχους για τα προβλήματα του λαού και δεν διστάζουν να βουτήξουν στα βαλτόνερα του αντικομμουνισμού και να αντιπαρατεθούν με τη μόνη δύναμη που αναδεικνύει τους πραγματικούς υπεύθυνους, τους κομμουνιστές. Από τη δική του πλευρά, ο επικεφαλής της Συμμαχίας για τον Βόλο, Νίκος Παπαπέτρος, τράβηξε σήμερα μια σαφέστατη διαχωριστική γραμμή με την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Μέχρι τώρα η παράταξη του ΜΠΕΟ είχε αντίπαλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα πλέον έχει κυλάσει και την έχει προσδιορίσει σε εμάς τους αντιπάλους με πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το να τσουβαλιάζει στο ίδιο τσουβάλι όλους και να λέει ότι είμαστε όλοι εκφραστές της ίδιας πολιτικής, μάλλον τελικά κατορθώνει αυτό ακριβώς που βλέπουμε, ότι δηλαδή στηρίζει την πολιτική της σημερινής Δημοτικής Αρχής.